να σας ευχαριστήσω καταρχάς και για τη συμμετοχή και για την ενημέρωση με βάση τα καινούργια στοιχεία που βρισκόμαστε τώρα, αν και λίγο πολύ είναι γνωστά, γιατί έχουμε επαφή και μέσω των στελεχών εδώ του κόμματος, των εκπροσώπων, του Κώστα του Μπασδέκη, της Ανδριάνας, του Τάσου του Χρονάλλου, στελεχών εδώ του ΚΚΕ και μαζί είχαμε επαφή. Νομίζω ότι έχει σημασία όμως αυτή η σημερινή συνάντηση, γιατί ακριβώς κρατάει το ζήτημα στην επικαιρότητα. Γιατί μια προσπάθεια που κάνουν όλοι οι κυβερνώντες, τέλος πάντων όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε τις τύχες αυτού του τόπου, πάντα όταν φεύγει από την επικαιρότητα ένα πρόβλημα, το ξεχνάνε και βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η πίεση, η λαϊκή πίεση, που είναι πάντα απαραίτητη, έστω για να λυθεί ένα ζήτημα. Δεν λέμε να λυθούν όλα, αλλά τουλάχιστον να πιέσουμε ώστε να βρουν τον δρόμο της λύσης τους κάποια στιγμή. Η κοιλάδα του Σπερχίου είναι ανοχήρωτη. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, οι πλημμύρες επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε χρόνο. Άλλοτε είναι πιο οξυμένα τα προβλήματα, δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα, είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα, άλλοτε είναι σε μικρότερη κλίμακα. Όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, εμείς θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση, για αυτό το έγκλημα. Μελέτες επί μελετών γίνονται, ημερίδες επί ημερίδων και ανακοινώσεις γίνονται, υποσχέσεις προεκλογικές, ψηφοθυρία, όλα αυτά γίνονται, αλλά η ουσία είναι ένα μηδέν, ολοστρόγγυλο. Είναι τίποτα η ουσία. Και βεβαίως αυτά τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου και οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα όλες ποτέ δεν είχαν στον προσανατολισμό τους την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού της περιοχής. Υποβάθμιζαν πάντα τις λαϊκές ανάγκες, τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής αλλά και της περιουσίας των κατοίκων. Τα έργα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά ελάχιστα. Δηλαδή και η τεχνητή κήτη του Σπερχιού και η γερμανική τάφρος, σποραδικά έργα, προστατευτικά τυχώματα κάποια που κάναν κλπ. Είναι όλα αποσπασματικά και βέβαια ξέρετε ότι είναι σε χρονικό διάστημα 80 χρόνων αυτά. Από το 1944 από τη γερμανική τάφρο. Και ταυτόχρονα δεν γίνονται έργα απαραίτητα όπως είναι για παράδειγμα τα έργα της ορεινής υδρονομίας που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ψηλά στα βουνά ακόμα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και να μην έρχονται φερτά υλικά συνεχώς εδώ και να πλημμυρίζει ο τόπος, να γεμίζει λασπουριά η περιοχή, οι παιδινές περιοχές. Ούτε διευθέτηση της κήτης του Σπερχιού ή μικρότερων ποταμών έγιναν τακτικά και ολοκληρωμένα όλα αυτά τα χρόνια. Τα μεγάλα έργα που έγιναν, ιδιαίτερα η Ε65 αλλά και η νέα σιδηροδρομική γραμμή, σωστά υπόθηκε, δεν πήραν υπόψη όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, την υπάρχουσα κατάσταση και βεβαίως δεν συνοδεύτηκαν καθόλου από αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Για αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα όλο αυτό το διάστημα γίνονται όλο και πιο συχνά. Όλο και συχνότερα τα έχουμε και κατά τόπους είναι μεγαλύτερα και επεκτάθηκαν και σε περιοχές. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό εδώ στην περιοχή εδώ στο Κόμμα ή ξέρω εγώ στα Στήρφακα ή και σε άλλες περιοχές που είπαν άλλοι φίλοι εδώ, Μιανοκλάδη που είπε ο Γιάννης ο Πάτρας και μια σειρά άλλες περιοχές ή ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου για την περιοχή της Ξενιάδας. Όλη αυτή η κατάσταση και οι ευθύνες από τα έργα έχουν τη βάση τους κατά την άποψή μας και έτσι είναι τελικά, το δείχνει η πραγματικότητα, γιατί αυτοί σκέφτονται, αυτοί που κυβερνάνε, τα Υπουργεία σκέφτονται πώς θα εξασφαλιστούν τα κέρδη των λίγων, τα κέρδη των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, είναι το θέμα της καπιταλιστικής κερδοφορίας δηλαδή. Και γι' αυτό αυτοί δεν βάζουν το χέρι στη τσέπη, γιατί δεν τους συμφέρει, γιατί δεν θέλουν να ξοδέψουν
Και γι' αυτό βέβαια δεν κάνουν και τα απαραίτητα, τα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται. Είναι δικαιολογημένη, πιστεύουμε, και η αγανάκτηση και η οργή που επικρατεί. Είναι δικαιολογημένες οι όποιες διαμαρτυρίες, οι όποιες κινητοποιήσεις, και έτσι πρέπει να γίνονται. Από την πρώτη στιγμή εμείς ξέρετε ότι εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας σε όλο το λαό της περιοχής που παλεύει και για την προστασία των σπιτιών του, των χωραφιών, των σταυλικών εγκαταστάσεων, των υποδομών που έχει φτιάξει με υδρότα και αίμα, αλλά και της ίδιας περισσότερο της ζωής η οποία κινδυνεύει. Και φυσικά η θέση μας μιλάει για έναν σχεδιασμό απαραίτητο που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα, έπρεπε να γίνει χτες δηλαδή, αλλά εμείς λέμε τώρα, που να περιλαμβάνει όλο το σύνολο των πιθανών κινδύνων, να ενσωματώνει όλα τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, του πραγματικού χρόνου που βιώνουμε και βεβαίως να βλέπει την τρέχουσα, την υπάρχουσα κατάσταση κάθε φορά. Άρα χρειάζεται πρόβλεψη γι' αυτό. Αυτό το σχέδιο πρέπει να εξασφαλίζει από το κράτος τα αναγκαία μέσα, να εξασφαλίζει τις απαραίτητες υποδομές που πρέπει να φτιάξει, να εξασφαλίζει με προσλήψεις το απαραίτητο προσωπικό που πρέπει να κινητοποιείται σε περίπτωση τέτοιων κινδύνων, αλλά και για να εφαρμόσει αυτό το σχεδιασμό, να υπάρξει συντονισμός απαραίτητος των εμπλεκόμενων φορέων κλπ. Το ότι δεν γίνονται αυτά σήμερα, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι έχει να κάνει και με την ίδια τη φύση αυτού του κράτους, του αστικού, του καπιταλιστικού κράτους, έχει όνομα δηλαδή ποιο είναι, έχει να κάνει με την πολιτική των κυβερνήσεων που έχουν ως στόχο, ξαναλέω, επισημαίνουμε αυτό, μόνο την κερδοφορία κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, χρησιμοποιώντας αυτό το απαράδεκτο κριτήριο του κόστους ωφέλους. Γιατί δεν μπορεί να βάζεις τη ζωή του λαού, τη ζωή των κατοίκων και να λες αυτό κοστίζει, δεν το κάνω. Πρέπει να το κάνεις. Γιατί έχει να κάνει με την ίδια την προστασία της ζωής, την προστασία της περιουσίας των εργαζομένων. Και δυστυχώς όσο και να εξυγχρονιστεί αυτό το κράτος που λένε διάφοροι υπουργοί, που λέει ο Πρωθυπουργός, που λένε πρώην Πρωθυπουργοί, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δυστυχώς δεν αλλάζει το αντιδραστικό περιεχόμενο που έχει αυτό το κράτος. Δηλαδή γίνονται πυρκαγιές, γίνονται πλημμύρες συνεχώς, υποφέρουμε από το χιονιά κατά διαστήματα, ευτυχώς φέτος προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει και με την ενεργειακή κρίση, τη φτώχεια και τα προβλήματα των ανατιμήσεων και των αυξήσεων. Τέλος πάντων, αλλά μπροστά μας βέβαια πάλι είναι ο χειμώνας. Και δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό για τη βελτίωση των έργων των υποδομών, την ολοκληρωτική διαχείριση και προστασία των δασών, που επίσης και το δάσος προστατεύει στο να κατεβαίνει το νερό, να γίνονται πλημμυρικά φαινόμενα. Οι αλληλοκατηγορίες των διαφόρων κομμάτων, βλέπετε τώρα τι γίνεται και στη Βουλή και παντού, και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές δυναμώνει αυτό, αλληλοκατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Για το ποιος φταίει για τις διάφορες καταστροφές που βιώνει ο λαός μας, όπως και για τα αίτια τους. Τελικά, εμείς λέμε και φαίνεται, το λέει και ο ίδιος ο λαός τελικά, ότι γίνονται μόνο για να συγκαλύψουν ο καθένας τις δικές του ευθύνες για αυτό που φτάσαμε, να συγκαλύψουν ότι συμπλέουν σε αυτές τις πολιτικές πολλά χρόνια να αλλάξουν. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος στην κυβέρνηση. Και βέβαια είναι μια πολιτική η οποία έχει τη ρίζα της στις οδηγίες, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όλα αυτά τα έργα, μαζί με το ελληνικό κράτος που έχει νομοθετήσει επίσης αυτές τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, τα θεωρεί μη επιλέξιμα έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αντιπυρικά έργα, τα αντισεισμικά επίσης, άλλα που είναι κρίσιμα κάποια στιγμή που συμβαίνει το πρόβλημα για τον λαό, για την ίδια τη ζωή του λαού, δεν τα θεωρεί επιλέξιμα έργα, γιατί τάχα μου κοστίζουν, γιατί δεν φέρνουν κέρδη στους ομίλους. Δεν έχει κέρδος, βλέπετε, η κατασκευαστική εταιρεία όταν φτιάχνει ένα έργο, ένα δρόμο, όπως εδώ τον Ε65 για παράδειγμα ή τα άλλα έργα που γίνονται,
να φτιάξει ταυτόχρονα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα ώστε να φεύγει το νερό και να μην εγκλωβίζεται εδώ και να πνίγεται το κόμμα, να πνίγονται άλλα χωριά, να πνίγεται το πανεπιστήμιο εδώ δίπλα κλπ. Ειδικά για την περιοχή του Σπερχιού, εμείς θεωρούμε και θέλω να σας τις πω 9-10 προτάσεις που πρέπει οπωσδήποτε τις θεωρούμε ότι είναι άμεσες, είναι απολύτως αναγκαίες και ως άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και αυτό θα παλέψουμε παντού και στη Βουλή και αν μας δώσει περισσότερη δύναμη ο λαός από τις εκλογές ακόμα καλύτερα να το παλέψουμε από το να έχουμε 15 βουλευτές, να έχουμε πολύ περισσότερους, ταυτόχρονα και στους Δήμους αύριο, τον Οκτώβρη που θα γίνουν στην περιφέρεια, ώστε να τα παλέψουμε αυτά. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις και τακτικός καθαρισμός σε όλο το μήκος του ποταμού. Δεύτερο, να υπάρξει ειδική ενίσχυση των ανακομμάτων των ευαίσθητων περιοχών γύρω από τις όχθες του ποταμού. Τρίτο, να γίνουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθαρισμός των ποταμών, των χυμάρων, των ρεμάτων από ψηλά από τα βουνά μέχρι κάτω, μέχρι την Πεδιάδα. Μελέτη να υπάρξει, υπάρχει ήδη μία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί για συγκέντρωση και διαχείριση των νερών σε ταμιευτήρες, οι οποίοι ταμιευτήρες θα χρησιμοποιούνται και για την άρδευση των χωραφιών, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής για τους αγρότες, τους καλλιεργητές που είναι πολύ μεγάλο. Τέταρτον, να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δασοπροστασίας σε όλες τις γύρω ορεινές περιοχές και στις παρόχθιες περιοχές του Σπερχιού. Ειδική μέρημνα, εδώ ξεχωρίζουμε, πρέπει να γίνει για τα πλατανοδάση, ιδιαίτερα τώρα με αυτή την ασθένεια, μου διαφεύγει τώρα το όνομά της στο επιστημονικό, όπως τη λένε. Μεταχρωματική, η οποία έχει πλήξει τα πλατάνια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να καταστροφούν χιλιάδες πλατάνια, αφήνοντας απροστάτευτο μεγάλο μέρος του Σπερχιού, μεγάλο μέρος τμήμα της όχθης του Σπερχιού. Πέμπτο, να συμπληρωθούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις εκβολές του Σπερχιού, οι οποίες δεν αργούν. Και αυτό αφορά το μεριστή και τη γερμανική τάφρο. Όλα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις σημερινές, στις σύγχρονες συνθήκες και όχι στις συνθήκες πριν 40 ή 30 ή 20 ή 50 ακόμα περισσότερο χρόνια που είχαν γίνει. Έκτο, να επαναξεταστεί πλήρως όλες οι προβλεπόμενες αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας μετά την κατασκευή του Ε65 και της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που αποδείχθηκε ότι είναι και έλλειπης και επικίνδυνη με ευθύνη όσων ασχολήθηκαν με αυτές τις μελέτες και ανέλαβαν αυτά τα έργα. Έβδομο, να διακοπεί αμέσως η κατασκευή εισόδου και εξόδου στον Ε65 στην περιοχή εδώ ειδικά του χωριού, στο κόμμα, και να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα με συγκεκριμένα έργα τα φαινόμενα τα πλημμυρικά που δημιουργούνται, να δοθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές λύσεις που χρειάζονται για να λυθεί πραγματικά αυτό το πρόβλημα. Ένατο, είναι απαράδεκτο θεωρούμε το πώς προσδιορίστηκαν, ελέγχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Ήταν προσχηματικές θα λέγαμε, ήταν σίγουρα πάντως αναντίστοιχες και με την πραγματικότητα που υπάρχει και γι' αυτό απαιτούμε εδώ και τώρα ικανοποίηση των πληγέντων με βάση τα αιτήματά τους στο 100% της ζημιάς και όχι αυτά τα ψίχουλα, τα επιδοματάκια που δόθηκαν, όσα δόθηκαν τέλος πάντων, που δεν δόθηκαν και σε όλους. Και τέλος, νομίζω πρέπει να συμπληρώσουμε το αίτημα που έχουν βάλει οι φοιτητές εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου, μιας και μίλησε ο συνάδελφος από εκεί για το Πανεπιστήμιο, ότι πρέπει
και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τα μαθήματα αυτά που έγιναν σε άσχημες συνθήκες, όσα παιδιά δεν μπόρεσαν να το δώσουν ή θέλουν να το ξαναδώσουν το μάθημα που εξετάστηκαν εκείνη τη μέρα σε συνθήκες σκοταδισμού πραγματικού. Λοιπόν, να μπορέσουν να το ξαναδώσουν και φυσικά να γίνουν μέτρα, να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει το κτίριο, η περιοχή που βέβαια συνδυάζεται και με τα υπόλοιπα μέτρα που ανέφερα μόλις πριν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτή γραμμή οτιδήποτε έχετε είτε εσείς είτε οι ειδικοί, όπως είπατε, που ασχολούνται περισσότερο και τεχνικά με αυτό το θέμα και έχουν και τις απαραίτητες οπωσδήποτε γνώσεις. Να είμαστε σε επαφή με το κόμμα, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, θέλουμε να σας πούμε ξανά από εδώ ότι θα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, θα κρατάμε, θα προβάλλουμε στην επικαιρότητα, θα κρατάμε αυτό το ζήτημα για όλα αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να βρουν τον δρόμο της λύσης τους. Και οπωσδήποτε είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό που τόνισαν και αρκετοί ομιλητές και το λέμε πάντοτε, ότι χρειάζεται η κινητοποίηση πρώτα απ' όλα η δική σας, χρειάζεται η έκφραση συμπαράστασης και αλληλεγγύης και από άλλους φορείς, να τους καθίσετε κάτω, να τους εξηγήσετε και να τους απαιτήσετε να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις ή στις διαμαρτυρίες ή στην άσκηση πίεσης, γιατί χωρίς πίεση, χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς αγώνα, χωρίς κινητοποίηση, δεν πρόκειται να σας δοθεί τίποτα, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα. Εμείς σε αυτόν τον αγώνα, παντού και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στην Περιφέρεια και στους Δήμους και στους δρόμους του αγώνα θα είμαστε παρόντες και βεβαίως να τελειώσω ευχαριστώντας σας για αυτή τη συμμετοχή και για την ενημέρωση με το επίκαιρο σύνθημα που βγήκε στις περσινές κινητοποιήσεις με τις μεγάλες πυρκαγιές και στη συνέχεια τις μεγάλες πλημμύρες στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας, ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό στο δρόμο ριζικών αλλαγών, στο δρόμο ριζικών ανατροπών, με ένα σχέδιο που εδώ θα περιλαμβάνει και τη συμπόρευση και την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που είναι μια δύναμη που σταθερά και με ειλικρίνεια παλεύει για όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν το λαό μας και ιδιαίτερα εδώ το νομό της Φιώτιδας, το λαό της Λαμίας, της ευρύτερης περιοχής εδώ, της Κοιλάδας, του Σπερχιού.